Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Συνεχίζουμε τα παραμύθια του γκαράζου. Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας παιδιά. Ο μουσικός μας, ο Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας παιδιά. Και συνεχίζουμε με έσωπο. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε τώρα σε έναν μύθο πολύ όμορφο, όχι τόσο γνωστό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να το μάθετε αυτό. Έχει και πολύ ωραία μηνύματα. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με το καράβι. Καράβι, μύτη μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Η καρακάξη και τα άλλα πουλιά. Κάποτε ο Δίας κατέβηκε κάτω στη γη μαζί με τη Μοίρα, τη γυναίκα του, να κάνουν επιθεώρηση. Ξαφνικά ένας μήνος από πουλιά πέταξαν πολύ χαμηλά και παραλίγο να του βγάλουν τα μάτια. Η Ήρα, αντί να θυμώσει με τα πουλιά, θύμωσε με τον άντρα της, τον Δία. Άγαρπος είσαι, α, Δία μου, α, πολύ άγαρπος. Εγώ φταίω. Δεν είδες το μήνος από κύκλους που πετάχθηκε από τα αριστερά. Πώς θα τα αποφύγω. Εδώ σε θέλω. Θεός δεν είσαι. Μα είναι άρμα αυτό που έφτιαξε ο ύφεστος. Πώς θα το κουμαντάρω, ε. Πω πω ελαττώματα, ούτε άνθρωπος να ήσουν. Εμείς τα φορτώνουμε τώρα και στους άλλους. Εγώ τα φορτώνω στους άλλους. Είναι κυκλοφορία αυτή στον ουρανό. Πετάγονται πάπιες από εδώ, κύκνοι από εκεί, περιστέρια. Δεν είδες τι έγινε. Ένα χελιδόνι παραλίγο να βγάλει το μάτι. Αχα, το είδα, γι' αυτό μιλάω. Υπάρχει αναρχία πάνω στον Εθέρα και γι' αυτό φταίς εσύ. Εγώ φταίω, εγώ ο Δίας. Τα πουλιά δεν έχουν αρχηγό, αυτό φταίει. Οι θεοί έχουν εμένα αρχηγό, τα άλλα ζώα έχουν το λιοντάρι βασιλιά, ενώ τα πουλιά πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα ποιον θέλουν για αρχηγό τους. Το γρηγορότερο πρέπει να γίνει αυτό, μην αναβάλεις πάλι. Εγώ. Είσαι αναβλητικός, όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή, θα καλέσουν να αποφασίσουν ποιον θέλουν για αρχηγό τους. Ερμή, έλα εδώ! Άρχισε να φωνάζει ο Θεός. Αλλά η Ήρα τον σταμάτησε. Ερμή! Όχι τώρα, τι επιπόλαιος, Θεέ μου, τι επιπόλαιος! Τώρα πρέπει να κάνουμε την προγραμματισμένη επιθεώρηση εδώ στα Πέριξ. Μα εσύ είπες πως αναβάλω και ποτέ δεν κάνω αυτό που σου λέω. Θα του στείλουμε μήνυμα από τον Όλυμπο. Έλα, δεν θα προλάβουμε. Ενώ μεταξύ σε μια γωνιά του δάσους, για πάμε σε μια γωνιά μουσικά. Κάτω στη γη, πουλιά όλων των ειδών, ανάμεσά τους κουκουβάγες, έχω μια κουκουβάγια εδώ. Παγόνια, παραδείσια πουλιά, χελιδόνια, μια καρακάξα, αηδόνια, κύκνη, σπουργίτια, καναρίνια, κάνουν πρόβα για τη γιορτή της Άνοιξης. Πάμε! Λένε τα αηδόνια που όπως ξέρουμε είναι από τα πιο μελωδικά από τα πουλιά. Ας συνεχίσουμε το τραγούδι μας, να το τελειώσουμε. Οι καρτερίνες κάνουν πάρτι. Οι καρτερίνες κάνουν πάρτι πάνω στο δέντρο τα κλαδιά. Εκεί στις λύσες σε μια άκρη παίζουν και κόλυμπουλα πάρτι. Σταματήστε. Τι συμβαίνει κυρία Ειδώνα, ρωτάει ένα παγόνι. Δεν είσαστε σωστοί, είσαστε φάλσοι. Προσέξτε λίγο. Και τα πουλιά ξανάρχισαν από την αρχή το τραγούδι τους. Τα πιο σοφά μέσα στον κόσμο είμαστε όλα τα πουλιά. Έξυπνα όμορφα σπουδαία με πλούσια υπέροχα φτερά. Έξυπνα όμορφα σπουδαία με πλούσια υπέροχα φτερά. Οι καρτερίνες κάνουν πάρτι πάνω στον δέντρο τα κλαδιά και εκεί στις λίμνες σε μια άκρη παίζουν και κολύμπουν τα πια. Και εκεί στις λίμνες σε μια άκρη
άντρη παίζουν και κόλυβουν παπιά. Ξαφνικά πέφτει ένα μήνυμα από τον ουρανό. Το παίρνει, το αηδώνει νομίζω, και αρχίζει να το διαβάζει. Το μήνυμα είναι από το Δία. Από το αγαπητή μου. Αγαπητή μου στερεωτή φίλη, ακούω τις ωραίες φωνές που φτάνουν ως τον Όλυμπο και χαίρομαι που περνάτε καλά και είσαστε όλοι αγαπημένοι. Στην τελευταία μου όμως επιθεώρηση στα μέρη σας, πρόσεξα με λύπη μου ότι υπάρχει αναρχία στον ουρανό. Με αποτέλεσμα η κυκλοφορία σε αυτόν να είναι αφόρητη. Αποφασίζω λοιπόν και διατάζω το σούρουπο λίγο πριν σκοτεινιάσει να μαζευτείτε όλοι και να εκλέξετε τον αρχηγό σας. Διαταγή του Διός, σφραγίδα και υπογραφή. Έχει δίκιο ο Δίας, είπε η κουκουβάλια. Κάποτε θα γινόταν αυτό, είπε ο Αετός. Σαν να μου φάνηκε πως τον πήρε το φτερό μου χθες στο Δία, είπε το Χελιδόνι. Και τι, έδωνε την καρή στην καραγάξη εσύ. Αμή, αμή. Λοιπόν. Και τι προσόντα πρέπει να έχει ένας αρχηγός, ρώτησε πονηρά η καραγάξα. Εγώ πιστεύω ότι ο αρχηγός μας πρέπει να είναι καλήφωνος, να έχει ωραία φωνή, λέει τότε το αηδόνι. Διαφωνώ, εγώ πιστεύω ότι ο αρχηγός μας θα πρέπει να είναι ο πιο ταξιδεμένος, είπε το χελιδόνι. Το πιο πολύχρωμο σαν και εμένα φαντάζομαι πρέπει να γίνει αρχηγός, είπε το παραδείσιο πουλί. Αυτό με τα ωραιότερα και πλουσιότερα φτερά σαν τα δικά μου, είπε το παγόνι. Το δυνατότερο και το πιο περήφανο, είπε ο αετός. Το πιο ταξιδιάρικο πιστεύω εγώ, είπε το χελιδόνι. Είπε λίγο πριν σκοτεινιάσει να αποφασίσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Πάντως εγώ νομίζω, είπε η κουκουβάλια, ότι ο αρχηγός πρέπει να γίνεται πάντα ο πιο σοφός. Ας πάμε λίγο στη λίμνη να κάνουμε το μπανάκι μας για να σκεφτούμε με ηρεμία και μετά γυρίζουμε εδώ στο ίδιο μέρος. Κάνουμε ένα μικρό συμβούλιο και αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο αρχηγός μας, πρότεινε τότε η καρακάξα και πέταξε να πάει δίθεν προς τη λίμνη. Όλες τα πουλιά συμφώνησαν και πέταξαν για τη λίμνη. Αλλά η καρακάξα ξαναγύρισε πονηρά, χωρίς να την πάρουν είδηση, και άρχισε να μαζεύει τα φτερά που είχαν πέσει από τα άλλα πουλιά. Θα φορέσω τα φτερά αυτά και έτσι θα γίνω το πιο πολύχρωμο, το πιο όμορφο και το πιο σπάνιο πουλί. Θα ξεχωρίσω και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο θα γίνω αρχηγός. Ύστερα κρύφτηκε σε μια γωνιά για να παρουσιαστεί την ώρα που εκείνη θα έκρινε ότι έπρεπε να το κάνει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και όλα τα πουλιά γύρισαν. Φρεσκοπλημένα και ανανεωμένα. Και το συμβούλιο άρχισε. Αλλά πολύ γρήγορα κατέληξε σε ένα μεγάλο καυγά. Γιατί το κάθε πουλί ήθελε να γίνει αυτό αρχηγός. Εγώ! 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 Το κάθε πουλί πένευε τα κάλλη του και τσίριζε όσο μπορούσε πιο δυνατά για να επιβληθεί. Μόνο η καρακάξα δεν μιλούσε, στεκόταν ταπεινά σε μια γωνιά και παρακολουθούσε. Η φασαρία που έκαναν τα πουλιά έφτασε μέχρι τον Όλυμπο. Βλέποντας ο Δίας ότι τα πουλιά δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια απόφαση, έριξε μια βροντί, ύστερα ένα κεραυνό, τα κινητοποίησε και... Απευθύνω χαιρετισμό στους αγαπητούς μου φίλους, τα πουλιά, είπε. Σας ακούω τόση ώρα και σας βλέπω. Όλα πιστεύετε το καθένα για τον εαυτό του ότι είναι άξιο για αρχηγός. Ένα όμως βλέπω ταπεινό και αμίλητο. Για ποιο λέει, ρώτησε το ηδόνι κοιτάζοντας γύρω του. Γι' αυτό εκεί, είπε το χελιδόνι και έδειξε την καρακάξα. Τι πουλί είναι αυτό, αναρωτήθηκε το παγόνι, δεν το ξέρω. Τότε ξανακούστηκε η φωνή του Δία. Ησυχία παρακαλώ. Συνεχίζω. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ενώ είναι το πιο πολύχρωμο και το πιο όμορφο κατά συνέπεια... Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Ναι, ναι. Δεν είμαστε, ψιθύρισαν όλα τα πουλιά. Ησυχία παρακαλώ, είπε πάλι ο Δίας. Επαναλαμβάνω.
παρόλο που είναι το πιο όμορφο, δεν μιλάει και δεν κοκορεύεται. Ψηφίζω λοιπόν το πουλί αυτό. Αυτός είναι ο βασιλιάς σας από τώρα και στο εξής. Αυτός θα φροντίζει για την ειρήνη μεταξύ σας. Έσχος, έσχος, τι πουλί είναι αυτό, ε? Δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του, είπε το παγόνι. Τουλάχιστον να μας πει πώς το λένε, να ξέρουμε ποιον έχουμε για αρχηγό, είπε τότε το χελιδόνι. Τότε η καρακάξα πήγε να μιλήσει, αλλά όπως ξέρετε η καρακάξα έχει μια φωνή χάλια. Τι φωνή είναι αυτό, τι φωνή είναι αυτή, είπε το χελιδόνι. Καταλαβαίνω, είναι τόσο συγκινημένο που δεν μπορεί να μιλήσει, είπε πάλι ο Δίας. Ναι. Ναι, Δία, πατέρα των θεών, έκραξε η καρακάξα. Πολύ περίεργο είναι αυτό το πουλί, τι είναι αυτό. Και κοιτάζοντας καλύτερα, βλέπει ένα από τα φτερά του πάνω στην καρακάξα. Αυτό είναι δικό μου φτερό, φώναξε. Και αυτό δικό μου. Και αυτό δικό μου. Και αυτό δικό μου. Και αυτό δικό μου. Όλα τα πουλιά μαζί. Όλα τα πουλιά. Δεν είμαστε καλά. Τα φτερά δεν είναι δικά του, είναι ξένα. Τα έβαλε πάνω του χωρίς να του ανήκουνε. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι απατεώνας. Είπαν όλα τα πουλιά μαζί και περιτριγυρίζοντας την καρακάξα, άρχισε το κάθε πουλί να παίρνει το δικό του φτερό, λέγοντας αυτό το τραγούδι. Δώστε τα φτερά, γιατί είναι δικά μας. Δώστε τα φτερά, γιατί είναι δικά μας. Μας τα έκλεψε αυτή η καρακάξα η πονηρή. Μας τα έκλεψε αυτή η καρακάξα η πονηρή. Και έχει φορεσιά που δεν είναι δικιά της. Και έχει φορεσιά που δεν είναι δικιά της. Και έχει φορεσιά λαμπρή καρακάξα η πονηρή. Και έχει φορεσιά λαμπρή καρακάξα η πονηρή. Ώστε γι' αυτό καθόταν τόση ώρα αμίλητη η κυρία Καρακάξα, φώναξε αυστηρά ο Δίας. Φύγε γρήγορα! Κρά! Κρά! Φταίω! Φταίω! Έκραξε η Καρακάξα. Δεν έπρεπε να ντυθώ με τα φτερά των άλλων. Κρά! Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Πώς τόλμησες να κοροϊδέψεις τον πατέρα των θεών. Δεν ξέρεις ότι ό,τι καταφέρνεις στη ζωή σου έχει αξία μόνο όταν στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Και έτσι είναι, παιδιά μου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε στη ζωή μας έχει μεγάλη αξία. Όταν στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις. Έτσι είναι, παιδιά μου. Και εδώ τελειώνει αυτός ο ωραίος μύθος του Εσώπου, η Καρακάξα και τα άλλα πουλιά. Ταξιδέψαμε λοιπόν με το καράβι μας για να δούμε. Καράβι, οι μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα.